Πάμε αυτή τη φορά στην Μπιερή και συγκεκριμένα στον Κορινό. Έχουμε τον κύριο Πανταλώνα στην τηλεφωνική μας γραμμή, ο οποίος είναι επιχειρηματίας από την περιοχή, τον κύριο Δημήτρη Πανταλώνα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Έχω την αίσθηση ότι είστε στο ίδιο έργο θεατές ξανά. Δυστυχώς, ναι. Τι γίνεται, περιγράψτε μας λίγο την κατάσταση. Πριν από μερικά χρόνια είχαμε αυτό το πρόβλημα που ο δρόμος από Κορινό προς παραλία γέμιζε νερό και δεν μπορούσαμε να περάσουμε. Συγκεκριμένα εγώ αναγκάστηκα να πετάξω το αυτοκίνητο, αφού πήρε νερό η μηχανή, χτύπησε μπιέλα, το πέταξε και το αυτοκίνητο. Μετά όταν ο Δήμος έκανε κάποια δουλειά, άνοιξε το κανάλι, έφυγαν τα νερά και από τότε δεν είχαμε αυτό το φαινόμενο. Δυστυχώς τώρα ξανά έχουμε το ίδιο φαινόμενο. Αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να περάσουμε από την μια μεριά στην άλλη. Και σκεφτείτε αυτό το πράγμα να συμβεί μετά από 15 μέρες που είναι τα Χριστούγεννα και θα έχουμε τουρισμό στην παραλία. Να έρχεται ο κόσμος μετά από 15-20 ώρες οδήγηση να φτάνει εκεί πέρα και να αναγκάζεται να κάνει όλο τον κύκλο για να γυρίσει από άλλη μεριά να έρθει εδώ. Είναι κρίμα. Τώρα, κύριε Πανταλώνα, επειδή υπάρχει ζήτημα εκεί και επειδή λέτε ότι γίνονται και έργα του Δήμου, έχετε απευθυνθεί στο Δήμο, έχετε ενημερωθεί τι γίνεται, τι πρόκειται να γίνει, αν θα μείνει έτσι μέχρι να περάσει ο χειμώνας? Τι ενημέρωση έχετε? Δεν έχουμε καμία ενημέρωση. Δεν μας ενημέρωσε κανένας τίποτε. Εγώ παρακαλώ, αν είναι δυνατόν, και αν ο Δήμος δεν έχει χρήματα να κάνει έργο, ας μας ζητήσει να κάνουμε προσωπική εργασία ο καθένας. Ευχαρίστως να κάνουμε εθελοντική εργασία και να βοηθήσουμε προς αυτό το μέρος ώστε να ανοίξει ο δρόμος, να μην είναι κλειστός ο δρόμος. Η κατάσταση αυτή που έχει δημιουργηθεί οφείλεται σε έργο που ξεκίνησε και δεν ολοκληρώθηκε? Όχι, ή είναι όχι, λόγω των καιρικών συνθήκων που είναι δυσμενείς και έχει αντιληφθεί? Είναι ένα παλιό κανάλι το οποίο δεν έχει με τον καιρό έχει κλείσει. Και δεν μπορούν να φύγουν τα νερά. Άρα πρέπει να καθαριστεί το κανάλι. Έτσι, αυτό. Το οποίο κανάλι είναι εμπαζωμένο. Τώρα είναι εμπαζωμένο, ναι. Έχετε ενημερώσει το Δήμο ή κάποιον φορέα ότι υπάρχει αυτό το πρόβλημα και θα πρέπει να έρθουν να το καθαρίσουν? Δεν νομίζω ότι χρειάζεται ο Δήμος ενημέρωση. Από τη στιγμή που υπάρχουν οι πρόεδροι του Δήμου στον Κορινό, ναι, και ναι, ναι, οι δημοτικοί σύμβουλοι, να χρειάζεται από εμάς ενημέρωση, γιατί σίγουρα έχουν ενημερώσει αυτοί. Υποτίθεται ότι είναι σε ετοιμότητα. Άρα είναι αυτό που λέμε ετοιμότητα και ότι έχουν καθαριστεί. Εγρήγορση θέλουμε. Μάλιστα. Αλλά εσείς λέτε ότι υπάρχει πρόβλημα τώρα και μπορεί να υπάρχει πρόβλημα και αν δεν γίνει κάτι. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα, ναι. Και αν εάν δεν γίνει κάτι, σημαίνει ότι η παραλία δεν θα έχει κόσμο τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά. Ο δρόμος δεν περνάει. Δεν περνάει αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ. Επομένως, που προσπάθησα εγώ να περάσω, είδα αυτοκίνητα σταματημένα και αναγκάστηκα να πάω Κατερίνη και να γυρίσω από την άλλη τη μεριά. Μάλιστα. Κύριε Πανταλώνα, ευχαριστούμε θερμά. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, και εγώ ευχαριστώ. Καλό απόγευμα. Γεια σας. Καλό απόγευμα. Γεια.